Πάμε τώρα σιγά σιγά να μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Γεράκη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί? Γιατί αύριο που είναι η μέρα μετανάστη, η μέρα κατά του ρατσισμού, παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει προγραμματίσει την προβολή του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του πολύ καλού φωτορεπόρτερ Γιώργου Μουτάφη, The Other Half. Η κυρία Γεράκη συμμετέχει στην Διατμηματική Επιτροπή, είναι υπεύθυνη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων και ως διοργανώτρια αρχή της προβολής την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεράκη, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνεται η προβολή, τι είναι αυτό το ντοκιμαντέρ? Γνωρίζω ότι έχει πολύ σκληρές εικόνες, εικόνες που δύσκολα θα βλέπαμε αλλού. Και μάλιστα είναι βιωματικό υπό την έννοια του ότι εδώ μεταφέρονται οι προσωπικές εμπειρίες, οι επαγγελματικές προσωπικές εμπειρίες του Γιώργου Μουτάφη. Είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ και όσοι φίλοι έρθουν αύριο και το παρακολουθήσουν θα το διαπιστώσουν οι ίδιοι. Πέρα, αν θέλετε, και από την αισθητική ποιότητα του ντοκιμαντέρ, στην οποία συμβάλλει και η εξαιρετική μουσική του Δημήτρη Μισακίδη, χρειάζεται να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να μιλήσουμε για το ίδιο το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Ο δημιουργός, ο φωτογράφος, αποφασίζει να αποκαλύψει, να καταγγείλει την αγριότητα που βιώνουν οι ξεριζωμένοι μετανάστες και πρόσφυγες από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κρατών σε βάρος τους. Επαναπροωθήσεις, την άγρια καταστολή, το κυνηγητό στα σύνορα, βάγια, πνιγμένα μωρά. Είναι... ναι. Πείτε μου. Όχι, ήθελα να πω ότι πάντοτε η δύναμη της εικόνας είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι πολλές φορές όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ακούσει ως πληροφορίες από ρεπορτάζ να μας έρχονται, είναι τελώς διαφορετικά να τα έχουμε οπτικοποιημένα, να έρχονται μπροστά μας. Εικόνες, πλάνα που μένουν χαραγμένα στο μυαλό και κατά τη γνώμη μας προβληματίζουν, ενεργοποιούν, είναι αν θέλετε ένα κάλεσμα πάλης και αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στις αιτίες που προκαλούν τον ξεριζωμό. Και νομίζουμε ότι είναι περισσότερο από επίκαιρο από ποτέ, ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας κατά του Ρατσισμού, να προβληθεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, γιατί ακριβώς ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η μυθαλλοδοξία διαμορφώνεται στο έδαφος αυτής της άδικης πολιτικής με την οποία πρέπει να συγκρουστούμε. Είναι ανοιχτή στο κοινό η προβολή? Βεβαίως είναι ανοιχτή στο κοινό. Είναι 8 η ώρα στο κινηματογράφο Τριανών. Ελεύθερη είσοδος. Εμείς καλούμε όλους τους ακροατές, τους εργαζόμενους, τους πάντες και εσάς φυσικά να έρθετε να παρακολουθείτε ένα πραγματικά συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει, καταγγέλει, προβληματίζει, ενεργοποιεί, αφυπνίζει. Γιατί η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού έτσι, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να τιμηθεί. Με τον προβληματισμό που χρειάζεται να έχουμε όλοι, ως άνθρωποι πρώτα και κύρια, ως ενεργοί στο κίνημα, στην πάλη μας για την προστασία των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων, στην πάλη ενάντια στις αιτίες που διαμορφώνουν και παράγουν τον ρατσισμό, τις ξενοφοβικές και κάθε είδους διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων. Ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, επειδή γνωρίζω ότι ο κύριος Μουτάφης είναι τώρα στην Ουκρανία. Και... είναι στην Ελλάδα. Είναι εδώ. Είναι μαζί. Και θα είναι αύριο και στην εκδήλωση. Αν περιέχονται, και σκηνές από το εκεί προσφυγικό ζήτημα. Το ντοκιμαντέρ έχει γυριστεί σε παλιότερη χρονική περίοδο, εκεί γύρω στο 2015-2016. Βεβαίως τα όσα απεικονίζονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει σε άλλα μέτωπα, έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό ακριβώς... Διαφέρει βεβαίως η αντιμετώπιση των προσφύγων, έτσι. Ναι, μα και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Αυτό να πούμε. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Ότι τους Ουκρανούς πρόσφυγες πήγαμε και τους πήραμε τα πούλμαν και τους φέραμε, ενώ τους άλλους τους πρόχνουν το λιμενικό στη θάλασσα. Έχουμε καταγγείλει αυτή την πολιτική, να το πω έτσι, των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κράτη ενεργοποίησαν και μια συγκεκριμένη οδηγία για την προστασία των Ουκρανών προσφύγων. Το ίδιο δεν υπάρχει θέμα με αυτό. Όχι, το θέμα είναι να την ενεργοποιήσουν γενικότερα. Το θέμα είναι πώς φέρονται στους άλλους, όχι πρόσφυγες. Δεν είμαστε με την κατσίκα του γείτονα.
Να θυμίσω και εκείνες τις περιβόητες δηλώσεις, πόσο ρατσιστικές, αν θέλετε, είναι για τους λευκούς ορθόδοξους και ομόδοξους πρόσφυγες σε αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους. Έτσι, τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί έθεσε το ερώτημα, κυρία Γεράκη, αλλά δεν τον φοβάμαι τον κύριο Μουτάφη, θα κάνει και για το ουκρανικό. Είναι δεδομένο. Έχει δεδομένο. Πάρα πολλές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά.